Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλώς ήρθατε στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής των Ελλήνων. Βουλή επί 7 και σήμερα κοντά σας για να παρακολουθήσουμε τα θέματα που απασχόλησαν τη Βουλή την εβδομάδα που πέρασε, με τη συζήτηση στην Ολομέλεια και την μυστική ψηφοφορία που ακολούθησε επί των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη σύσταση προανακριτικών επιτροπών για διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών 4 υπουργών για την πολύ νεκρή τραγωδία των Ντεμπών. Με την ενημέρωση του σώματος από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την υλοποίηση των πρωτοβουλειών της κυβέρνησης σχετικά με την ανασυγκρότηση των περιοχών της Θεσσαλίας και του Εύρου και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Με τη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τα ΤΕΜΠΗ με την εκλογή Προεδρίου και τη συζήτηση για διαδικαστικά θέματα. Την επεξεργασία του κρατικού προϋπολογισμού του κράτους για το 2024 από την αρμόδια Επιτροπή. Την κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης της χώρας μας και της Ινδίας για συνεργασία στον τομέα της γεωργίας. Την ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τους όρους δόμησης με χωροταξικές και πολυοδομικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την αξιοποίηση των πόρων του Πράσινου Ταμείου. Και τις επαιτειακές αναφορές στην Ευρωπαϊκή ημέρα για την προστασία των παιδιών ενάντια στη σεξουαλική εκμετάλλευση και την ημέρα εορτασμού της Εθνικής Αντίστασης. Να δούμε όμως αναλυτικά τα θέματα που απασχόλησαν το Κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα. Καταψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής με μυστική ψηφοφορία σε κάλπες οι δύο προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την τραγωδία των Ντεμπών για τους πρώην υπουργούς μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη, Κωστή Χατζηδάκη, Μιχάλη Χρυσοχοίδη και Κώστα Καραμανλή. Κατά των προτάσεων ψήφισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ο κατάλληλος χώρος διερεύνησης της υπόθεσης είναι η Εξεταστική Επιτροπή. Και αν εκεί υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων, να πάνε σε προανακριτική, επισήμανε ο Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορύδης. Για επιχείρηση συγκάλυψης από την κυβέρνηση έκαναν λόγο όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης που υπερψήφισαν τις προτάσεις. Για παιχνίδι αλληλοσυγκάλυψης ευθυνών των τριών μεγάλων κομμάτων έκαναν λόγο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, Νίκη, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας. Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, ανέφερε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ σταματάει στο 2015, ενώ η πρόταση του κόμματός του περιλαμβάνει όλο το διάστημα από το 2012 έως σήμερα. Παράλληλα, ο κύριος Φάμελος πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση έχει προαποφασίσει να εμποδίσει την αναζήτηση ευθυνών και κάλεσε τον πρώην Υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμανλή να ζητήσει τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, αν δεν θέλει να φέρει για πάντα τη ρετσινιά της συγκάλυψης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής τόνισε ότι η κυβέρνηση οδηγεί την υπόθεση των Ντεμπών σε συγκάλυψη και πρόσθεσε ότι η ίδια η έρευνα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα καταλογίζει ευθύνες για παράβαση καθήκοντος στο Χρήστο Σπίρτζη και για απιστία στον πρώην Υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμανλή. Αν ο κύριος Καραμανλής δεν θέλει να έχει εφόρου, και το δηλώνουμε εδώ, τη ρετσινιά της συγκάλυψης, επειδή χρησιμοποιεί την κοινοβουλευτική πλειοψηφία που έχετε σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο για να αποσβέσει πλήρως ποινική δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελέως, τότε πρέπει να έρθει εδώ και να ζητήσει να ψηφιστεί τουλάχιστον η συγκρότηση της Προκαταρκτικής Επιτροπής. Οι βουλευτές της Δημοκρατίας, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη τον κανονισμό της Βουλής αλλά και τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, όχι απλά να απορρίψουν μια πρόταση προκαταρκτικής επιτροπής, αλλά να δώσουν, και ακούστε με σας παρακαλώ από τα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας, η πιθανή απόρριψη της πρότασής μας σήμερα ισοδυναμεί με χορήγηση αμνηστίας στον κύριο Καραμανλή για το δικόγραφο αυτό της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Εσείς, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, με την ψήφο σας σήμερα θα καλύψετε ένα οικονομικό έγκλημα που οδήγησε σε αυτή την τραγωδία. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα που θέτει ο ελληνικός λαός. Όχι γιατί εμείς προτείνουμε προανακριτική για το οικονομικό αυτό έγκλημα, αλλά γιατί εσείς θάβετε το οικονομικό έγκλημα βάσει του πορίσματος του Ευρωπαίου Εισαγγελέα που οδήγησε στην τραγωδία, για να καλύψετε τον υπουργό σας και τα γαλάζια τέκνα ως έκεργοσε. Για τη διαφορά, για την αδιαφάνεια της κυβέρνησής σας που οδήγησε σε αυτή την τραγωδία, που είναι σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, που είναι σήμερα ο Πρωθυπουργός σε αυτή τη συζήτηση, την περιφρονεί όπως περιφρόνησε και τη συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή.
Υπέρ της σύστασης προανακριτικής επιτροπής στάχθηκε το ΚΚΕ με το Γενικό Γραμματέα του κόμματος Δημήτρη Κουτσούμπα να κατηγορεί Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για παιχνίδια συγκάλυψης. Είστε το τρίγωνο της συμφοράς, του κουκουλώματος και της συγκάλυψης. Τα τρία συνεταιράκια και στο συγκεκριμένο θέμα. Εμείς λοιπόν υπερψηφίζουμε όλες τις προτάσεις, γιατί θέλουμε να διερευνηθεί οτιδήποτε μπορεί να διερευνηθεί και με οποιονδήποτε τρόπο. Ευτυχώς όμως που το ΚΚΕ κατέθεσε πρόταση Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία έγινε δεκτή από τη Βουλή και θα γινόταν φυσικά δεκτή και χωρίς τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, κάτι που το γνώριζε η Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό είχε τη συγκεκριμένη στάση. Ένταση προκλήθηκε όταν ο Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορύδης επέκρινε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για πολιτική εκμετάλλευση, ενώ πρόσθεσε ότι το πόρισμα της Ευρωπαίου Εισαγγελέως μιλάει για εικαζόμενες πράξεις. Ο κατάλληλος χώρος διερεύνησης της υπόθεσης είναι η Εξεταστική Επιτροπή και αν υπάρχουν εκεί ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων να πάνε σε προανακριτική, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βορύδης. Είστε ενορχιστρωτές άλλης μιας συγκάλυψης, απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ για ανταλλαγή συγκάλυψης Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πόρισμα είναι η κρίση περί υπάρξεως ενδείξεων τελέσεως αξιοπίνων πράξεων. Το εικαζόμενο σας φαίνεται για πόρισμα? Και βεβαίως δεν θα μπορούσε μία εισαγγελέα της ευρυμάθειας της συγκεκριμένης να μην ξέρει το 86 που μιλά για την αμελητή διαβίβαση και την απαγόρευση οποιασδήποτε κρισιολόγηση των αξιοπίνων πράξεων. Άρα λοιπόν, πού γίνεται η κρισιολόγηση? Εδώ, με την πρότασή σας. Πουθενά αλλού δεν υπάρχει κρισιολόγηση. Όταν λοιπόν σας κατηγορούμε για πολιτική εκμετάλλευση, αυτό εννοούμε. Εννοούμε ότι αυτό είναι μια προσχηματική συζήτηση. Δεν θα την είχατε κάνει γιατί δήθεν κόπτεστε για τη δημοσιονομική διόρθωση, εάν δεν θέλατε να κάνετε μια σύνδεση με αυτό το φρικτό δυστύχημα. Την οποία όμως καταλαβαίνετε πόσο έολο θα ήταν να την κάνετε, να πάτε να βάλετε δηλαδή τις ανθρωποκτονίες και να θεωρήσετε κατηγορουμένους ή υπολόγους ή ελεγχόμενους τους υπουργούς για τις ανθρωποκτονίες, δεν το κάνετε. Α, λοιπόν η δομική αντίφαση της προτάσεως σας. Βρισκόμαστε εμείς που καταθέσαμε την πρόταση για προανακριτική για το έγκλημα των Τεμπών σε πολιτικό αδιέξοδο και δεν είναι σε πολιτικό αδιέξοδο οι ενορχιστρωτές άλλη μια συγκάλυψης, νέα συγκάλυψης. Το πόρισμα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, σύμφωνα με τον κύριο Βορύδη, δεν είναι πόρισμα. Οι παρατάσεις συνεχιζόμενες, τα 3,5 εκατομμύρια παραπάνω για θετική ζημία, είναι δημοσιονομική διόρθωση. Μας είπε την προηγούμενη φορά ότι δεν υπάρχει, λέει, αιτιώδη συνάφεια. Τι συζητάτε? Και η Τριμελής Επιτροπή που εσείς διορίσατε κάνει τη σύνδεση, την απόλυτη σύνδεση μεταξύ μη υλοποίησης του έργου 717 με το θάνατο 57 συνανθρώπων μας. Και είμαστε, λέει, εμείς σε πολιτικό αδιέξοδο. Ξέρετε, ο βιασμός της λογικής έχει όρια. Γιατί φοβάστε να παραπευθεί η υπόθεση δικαιοσύνη? Ποιος είναι ο λόγος? Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται, το είπε και ο κύριος Φάμελος. Φοβάστε τις αστραπές? Γιατί? Ο κύριος Πίτσης με ξεκάθαρο τρόπο είπε, ο άνθρωπος, ότι δεν έχω καμία ευθύνη. Κι όμως, ζητάει να πάει υπόθεση στη δικαιοσύνη. Πάντα γίνεται αυτό. Όποιος βουλευτής πραγματικά νιώθει ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα, πηγαίνει στη δικαιοσύνη να βρει το δίκαιο του. Πείτε στον κύριο Μητσοτάκη, λοιπόν, ότι η υπόθεση όχι απλώς δεν κουκουλώνεται, αλλά κάθε μέρα θα ανοίγει και περισσότερο. Θα το φροντίσω προσωπικά, με κάθε τρόπο. Μη σηκώνετε τα φρύδια σας, σας το εγγυώμαι. Τις δύο προτάσεις για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τα Τέμπη υπερψήφισαν η Ελληνική Λύση, οι Σπαρτιάτες, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Εμείς ως Ελληνική Λύση είχαμε δηλώσει από την πρώτη στιγμή πως θα υπερψηφίσουμε όποια πρόταση έρθει, είτε για προκαταρκτική, είτε για εξεταστική επιτροπή και από οποιοδήποτε κόμμα. Όπως κάναμε και με την πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος, όπως θα κάνουμε και σήμερα. Ίσως θα ήταν σωστό να υπάρξει και η αποδοχή για την προανακριτική αυτή η Επιτροπή και να αρχίσουμε να βλέπουμε τα πράγματα
από όλες τις πλευρές. Και σίγουρα θα πρέπει στο τέλος της ημέρας να δούμε μήπως πρέπει να αναθεωρηθούν και οι τρόποι με τους οποίους γίνονται οι συμβάσεις με εταιρείες ή παραδίδονται ή πολλούνται εταιρείες όπως η Τρενοσέ. Γίνεται φανερό ότι στοιχειοθετείται ποινική ευθύνη του τότε Υπουργού Κώστα Καραμαλή για τα εγκλήματα, αν όχι από ενδεχόμενο δόλο, όπως κατηγορήθηκαν από τον ανακριτή, τα υπό την υποπτία του διευθυντικά στελέχη του ΟΣΕ, τουλάχιστον από αμέλεια. Κύριε Βορύδη, θέλω να σας αφιερώσω μία λέξη που ταυτόχρονα είναι και νομικός χαρακτηρισμός. Να τον διαβιβάσετε στον κύριο Μητσοτάκη και να του πείτε τι σημαίνει. Κακούργημα. 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 Θα μπορούσα να την επαναλάβω αυτή τη λέξη 57 φορές. Γιατί είναι κακούργημα κατά συρροή. Η έκθεση σε κίνδυνο ζωής αθώων πολιτών, αθώων συνανθρώπων μας που έπεσαν στα δίχτυα σας, στα νύχια σας. Σκοπιμότητα και πολιτική εκμετάλλευση στη μνήμη των θυμάτων, καταλόγησε σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ο Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορύδης. Να ερευνήσει το κοινοβούλιο. Βεβαίως. Τι να ερευνήσει το κοινοβούλιο. Απεφάνθη. Έκανε δεκτή πρόταση της αντιπολιτεύσεως του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για να συγκροτηθεί η Εξεταστική Επιτροπή. Για να τα ερευνήσει όλα. Και έρχεστε τώρα και λέτε. Α, όχι, να ερευνήσουμε και την ποινική ευθύνη με αυτές τις προτάσεις που έχουν μόνο σκοπιμότητα την πολιτική εκμετάλλευση. Αυτή την πολιτική εκμετάλλευση στη μνήμη των θυμάτων αποκρούει σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το οποίο καταψηφίζουμε. Τη δικιά σας πρόθεση εκμεταλλεύσεως ενός τραγικού δυστυχήματος. Να μείνουμε στο θέμα και να δούμε τώρα τις τοποθετήσεις των πρώην Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών. Ο πρώην Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κώστας Καραμανλής υπεραμείνθηκε της απόφασής του να υπογράψει την παράταση στην εκτέλεση της Σύμβασης 717, υποστηρίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση το έργο θα έπρεπε να δημοπρατηθεί εξ αρχής και η χώρα μας θα έχανε την κοινοτική χρηματοδότηση. Ας δούμε και ας αναρωτηθούμε ποιες θα ήταν οι εναλλακτικές και ποιες οι συνέπειες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν αποφάσισα να μην υπογράψω την παράταση και να κηρύξω, όπως οι αγαπητοί συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ προτείνανε, να κηρύξω έκπτωτο τον ανάδοχο. Με δεδομένο ότι από το 2016 ως το 2019 έχουν δοθεί 6 παρατάσεις από τον Εργοσέ με αναγνωρισμένη συνεπειότητα της Εργοσέ, είναι βέβαιο ότι ο ανάδοχος θα προσέφευγε στα δικαστήρια. Θα είχαμε άμεση διακοπή του έργου. Θα πετύχαινε τεράστια αποζημίωση σε βάρος του ελληνικού δημοσίου. Θα έπρεπε να κινηθεί νέα διαδικασία δημοπράτησης, που τι σήμαινε. Θα σήμαινε τουλάχιστον 2 χρόνια καθυστέρησης για να δημοπρατηθεί το έργο και στην καλύτερη περίπτωση άλλα 2-3 με χρόνια για να ολοκληρωθεί το έργο. Τέλος, και μετά από αυτό, το μόνο σίγουρο θα ήταν η απώλεια της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί το έργο αυτό ήταν γέφυρα. Οπότε τα χρήματα αυτά θα τα χάναμε. Επομένως, τα επιχειρήματα που έχουμε ακούσει σήμερα στην αίθουσα, ότι έπρεπε να κηρυχθεί ο ανάδοχος έκτοτος, όχι μόνο δεν στέκουν λογικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αλλά είναι βέβαιο ότι τότε θα ζημιωνόταν το ελληνικό δημόσιο. Θα καθυστερούσε η ολοκλήρωση του έργου και θα χάναμε την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ο κύριος Καραμαλής απάντησε και στην κατηγορία της αντιπολίτευσης ότι η παραίτησή του ήταν προσχηματική. Δεν σκέφτηκα ούτε στιγμή να κρυφτώ πίσω από ευθύνες άλλων και να ζητήσω παραιτήσεις των υφισταμένων μου, όπως είχε γίνει πολλές φορές στο παρελθόν. Ανέλαβα την αντικειμενική πολιτική ευθύνη, όχι μόνο αν θέλετε για τη δική μου θητεία και για τα δικά μου πεπραγμένα, αλλά και για τις θητείες όλων των προκατόχων μου. Να μην λοιπόν συνηγορήσουμε στην πολιτική εκμετάλλευση αυτής της τραγωδίας,
που επί τόσους μήνες επιχειρείται από συγκεκριμένες παρατάξεις αυτής της αιθούσης. Διότι μόνο η αλήθεια και όχι η παραχάραξη της πραγματικότητας θα επιφέρει τελικά την κάθαρση. Ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών επικυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Πύρτζης, τάχθηκε υπέρ της σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής για να αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι δεν υπάρχει κανένα έγγραφο στη δικογραφία του Ευρωπαίου Εισαγγελέα που να τον αφορά. Παρά τα αυτά, σας ενημερώνω ότι στο συγκεκριμένο ζήτημα, αν υπάρχουν οποιασδήποτε πιθανές ευθύνες, είναι δικές μου και μόνο, δεν είναι ούτε της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, ούτε του κόμματός μου. Εγώ δεν θα κάνω σε κανέναν τη χάρη για πιθανές δικές μου ευθύνες, αν κατορθώσετε να βρείτε και όποιοι κατορθώσουν να βρουν, να στοχοποιηθεί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με μεγάλο ιστορικό έργο, η παράταξη και το κόμμα μου. Ούτε θα επιτρέψουν να βάλουν στο κάδρο του δυστυχήματος των Τεμπών με νομικίστικες ακροβασίες και επικοινωνιακά τερτύπια τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Σας προτείνω επομένως, μαζί με την υπερψήφιση της προκαταρκτικής, να ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά η διάταξη του Χάρη Καστανίδη ως Υπουργού Δικαιοσύνης στο νόμο 3961 του 11, άρθρο 2, για σύσταση τριμελούς επιτροπής ανώτητων δικαστικών που θα εισηγηθεί στην Επιτροπή της Βουλής. Οι δύο άλλοι πρώην Υπουργοί Μεταφορών, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και Κωστής Χαζηδάκης, που αναφέρονται στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, κατέθεσαν υπομνήματα. Ο κ. Χρυσοχοΐδης στο υπομνημά του χαρακτηρίζει ακατανόητη πολιτικά και πραγματολογικά την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και αναφέρει ότι η σύμβαση ελέγχθηκε από όλες τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές ελεγκτικές αρχές και κρίθηκε νόμιμη και συμφέρουσα για το ελληνικό δημόσιο. Στο δικό του υπόμνημα, ο κ. Χατζηδάκης αναφέρει ότι δεν προκύπτει καμία εμπλοκή του στη σύμβαση 717, γιατί από τον Ιούνιο του 2013 είχε πάψει να είναι Υπουργός Μεταφορών. Τέτοιοι αποδήγησαν στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών με αφορμή τη σύμβαση 717, βρέθηκαν στο στόχαστρο της αντιπαράθεσης κατά τη συζήτηση των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής. Η κατηγορία εναντίον του Κώστα Καραμαλή για απιστία και παράβαση καθήκοντος δεν ευσταθεί, τόνισε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Καραγκούνης. Στην πρότασή σας εγκαλείτε τον Καραμαλή για δίθεν καθυστέρηση από το 19 για την ολοκλήρωση του έργου. Ο Καραμαλής αυτό που ήταν αδύνατον για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή την υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης με σκοπό την αντιμετώπιση των τεχνικών προβλημάτων της αρχικής σύμβασης, το έκανε εφικτό και δεν παρέμεινε απλώς μια υπογεγραμμένη σύμβαση, αλλά το έργο όπως συμπληρώθηκε ήδη σήμερα αποπερατώθηκε. Καταμαρτυράτε στον Καραμαλή και δήθεν ζητάτε τον έλεγχό του για την έκδοση της από 6 Τρίτου 20 απόφασης παράτασης της σύμβασης. Είναι η πρώτη παράταση, αγαπητέ συνάδελφε, κύριε Πλεύρη, που εγκρίνει ο Καραμαλής μετά τις 6 απανωτές δικές σας όπου το έργο βάλτωνε. Θα ήταν εφικτό εάν ο Καραμαλής δεν είχε υπογράψει την 7η παράταση. Θα είχαμε σήμερα έργο. Η απάντηση είναι ξεκάθαρα όχι. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διέλυσε το σύστημα ασφάλειας των σιδηροδρόμων, υποστήριξε η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Θεοδώρα Τζάκρη. Παραλάβατε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Πρώτον, διπλή και ηλεκτροκινούμενη γραμμή με νέες χαράξεις, με σιδηροδρομικές γέφυρες, και αυτό το γεγονός από μόνο του αύξησε σημαντικά το επίπεδο ασφαλείας και σήμανε μια νέα σελίδα εξυγχρονισμού του ελληνικού σιδηροδρόμου. Πραγματικό και σε λειτουργία τοπικό σύστημα τηλεδιοίκησης στη Λάρισα, όπου λειτουργούσε τον 7ο του 2019, στελεχωμένο διαρκώς με σταθμάρχες τηλεδιοίκησης, σε διακριτό κτίριο από τους άλλους σταθμάρχες. Άρα διαρκώς, 24 ώρες το 24ωρο, υπήρχαν κατ' ελάχιστον 2 σταθμάρχες σταθμού και 2 τηλεδιοίκησης. Η Νέα Δημοκρατία της ουσίας διέλυσε όλο το πρωτόκολλο ασφαλείας και όλα τα επίπεδα αυτού που λειτουργούσαν επί ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβερνητική πλειοψηφία έθελε τυφλή.
τόνισε η ειδική αγορήτρια του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, Ευαγγελία Λιακούλη. Δυστυχώς εθελοτυφλούν πολλοί και κυρίως εθελοτυφλείτε εσείς. Μην εθελοτυφλείτε όμως, γιατί από τα έγγραφα της Ευρωπαίας Εντεταλμένης Εισαγγελέα και από την ποινική δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή κατά του κυρίου Σπύριτζη και του κυρίου Καραμαλή, προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ότι διαπράχθηκαν αξιόπινες πράξεις. Ο πρώην υπουργός, ο κύριος Σπύριτζης, φέρεται να τέλεσε το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Ο πρώην υπουργός, ο κύριος Καραμαλής, φέρεται να τέλεσε το αδίκημα της απιστίας σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου. Με τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ βγαίνει λάδι η κυβέρνηση για τα Τέμπη, υποστήριξε ο ειδικός αγορητής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Νίκος Καραθανασόπουλος. Πρόταση τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και του ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής έχουν σοβαρά κενά. Δεν εξετάζουν δηλαδή την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Πού περιορίζουν την εξέτασή τους? Περιορίζουν την εξέτασή τους στο δημοσιονομική επίπτωση από τη μη ολοκλήρωση της Σύμβασης 717 και αντικειμενικά. Μια τέτοια πρόταση βγάζει λάδι την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τις εγκληματικές ευθύνες που έχει όσον αφορά την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Για τα φόπλακα στη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών έκανε λόγο ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Χίτας. Σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, δεν μπορεί να κατατεθεί νέο αίτημα κατά των ίδιων προσώπων για τα ίδια συγκεκριμένα κλίματα. Τέλος σήμερα, κλειδώνει. Τελειώσαμε. Αυτό ή σας διέφυγε ή δεν σας διέφυγε. Είτε το ένα είτε το άλλο είναι εγκληματική αμέλεια. Γιατί σήμερα τελειώνει η ιστορία των Τεμπών. Στηρίζουμε τη συγκρότηση και των δύο επιτροπών, ανέφερε από το κόμμα Σπαρτιάτες ο Πέτρος Δημητριάδης. Υπάρχει ένας τσακωμός γενικότερα για το αν θα πρέπει να γίνει εξαστική ή προανακριτική. Εμείς είμαστε υπέρ και των δύο. Διότι η μία επιτροπή συμπληρώνει την άλλη. Μέσω εξαστικής διαλευκάνονται όλες οι πτυχές αυτού του εγκλήματος. Να προχωρήσει σε αυτοκάθαρση, κάλεσε τη Νέα Δημοκρατία ο ειδικός αγορητής της Νίκης, Νίκος Βρετός. Ενώ για συγκάλυψη έκανε λόγο ο Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας. Έχετε μια ευκαιρία να τολμήσετε να πάρετε θέση ευθύνης και να ψηφίσετε τη σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης για το έγκλημα των Τεμπών. Είναι θέμα καθήκοντός σας. Η Νέα Δημοκρατία ψήφισε υπέρ της σύστασης εξεταστικής επιτροπής μόνο και μόνο για τα μάτια, για να απορροφήσει τη διάχυτη λαϊκή οργή αφενός, ενώ αφετέρου να μην γίνει πάλι τίποτα. Αυτό, κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να το σκεφτούν σοβαρά και να το κρίνουν οι πολίτες. Ιδίως τα εκατομμύρια που βγήκαν στους δρόμους και φώναζαν «Φταίει η χώρα η κακιά». Να αλλάξουμε θέμα. Για το σχέδιο της κυβέρνησης για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας και του Εύρου, αλλά και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, ενημέρωσε τη Βουλή ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ευθύνες στην κυβέρνηση επέριψαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ δεν έλειψαν οι στιγμές έντασης. Την άμεση καταβολή του επιδόματος ενοικίου ή συγκατοίκησης για τους πληγέντες της Θεσσαλίας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώνοντας τη Βουλή. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο τυφώνας Ντάνιελ, σύμφωνα με πόρισμα Ολλανδών ειδικών, ήταν η πιο ισχυρή καταιγίδα που χτύπησε ποτέ την Ευρώπη. Επέμεινε ότι τα έργα μετά τον Ιαννό άντεξαν και κάλεσε τα κόμματα να συμβάλλουν στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το θέμα της μετεγκατάστασης χωριών εφόσον χρειαστεί. Επόμενες μέρες ξεκινά και το επίδομα ενοικίου και συγκατοίκησης με διάρκεια έως και 2 έτη ανάλογα με τις ζημιές κάθε κατοικίας. Η αποκατάσταση των ζημιών θα ξεπεράσει το κόστος στα 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος της θα είναι ευρωπαϊκή πόρη, αλλά προφανώς θα χρειαστεί να συνδράμει και ο κρατικός προϋπολογισμός. Θα συμπληρωθεί λοιπόν η ευρωπαϊκή ενίσχυση από το πλεόνασμα της ανάπτυξης και των υψηλότερων εσόδων που φέρνει στην ελληνική οικονομία η πολιτική την οποία ακολουθούμε. Ο Ντάνιελ, μας λένε οι ειδικοί, ήταν η πιο ισχυρή καταιγίδα που χτύπησε ποτέ την Ευρώπη. Λοιπόν, και έριξε. Ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Ναι, ίσως, κυρία Κούλη, δεν ήταν μια ψυχάλα.
Για ευθύνες της κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού έκανε λόγο ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν ολοκλήρωσε τους χάρτες πλημμυρικού κινδύνου. Παράλληλα, πρότεινε καταβολή κοινωνικού μισθού στους πληγέντες. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, καταλόγησε στην κυβέρνηση προχειρότητα για αντιμετώπιση των καταστροφών ως ευκαιρία για business, μίλησε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Πρέπει να μιλήσουμε και εμείς το προτείνουμε για αυτό που λέγεται είτε κοινωνικός μισθός ή αναπλήρωση εισοδήματος. Πρακτικά, όλοι οι πολίτες που της καταστροφής έχουν χάσει εισόδημα, πρέπει η πολιτεία να καλύψει το τμήμα του εισοδήματος για το οποίο δεν ευθύνονται οι ίδιοι, ούτε προφανώς επιχειρηματικά κέρδη, δεν αναφέρομαι σε αυτό, αλλά το εισόδημα που έχουν απολέσει εξαιτίας μιας φυσικής καταστροφής για την οποία και η κυβέρνησή σας είναι υπεύθυνη. Μόνο δικαιολογίες που υπονομεύουν τη συζήτηση και πάνω απ' όλα συνωμοσιολογίες. Τα ακούσαμε πέρυσι. Πράκτορες, πρόσφυγες, μετανάστες. Τι καταφέρετε με αυτό πέρα από μια βραχυπρόθεσμη επικοινωνιακή διαχείριση? Τόσα μαθήματα πήρατε και όμως βρισκόμαστε πάλι στο ίδιο σημείο να συζητάμε πάλι για σχέδια αποκατάστασης. Τι έχει πάει λάθος? Το πρόβλημα βέβαια δεν είναι ότι είστε κακοί μαθητές, ούτε ότι είστε ανεπίδεκτοι μαθήσεως. Το πρόβλημα είναι ότι το μάθημα για σας γίνεται πάθημα για όλους τους άλλους. Γιατί εσείς συνεχίζετε στην ίδια πορεία, λες και δεν συνέβη τίποτε. Γιατί για μια ακόμα φορά αντιμετωπίζετε τις καταστροφές για τις οποίες συζητάμε σαν ευκαιρία για μεγαλύτερες business. Ευθύνες στην κυβέρνηση επέριψαν οι πρόεδροι της Ελληνικής Λύσης των Σπαρτιατών, της Νίκης και της Πλεύσης Ελευθερίας. Για τη Θεσσαλία υπάρχουν συγκεκριμένα εγκλήματα και για τις πλημμύρες. Και εδώ λοιπόν πάλι μας είπε ότι για όλα έφταιγε ο κακός καιρός. Μια ζωή αυτός ο κακός καιρός φταίει. Τον άκουσα, ξέρετε, με μια προοπτική μετεωρολόγου. Ήταν μια εξαιρετική ομιλία για συνέδριο μετεωρολογίας. Η κλιματική αλλαγή δεν είναι τίποτα άλλο από μια αιτία μπαλαντέρ, στην οποία ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του αναμασούν συνεχώς σαν μπαγιάτικη καραμέλα. Και φυσικά είναι το μεγάλο άλοθη για παραλήψεις, αδιαφορία και ανικανότητα. Ο σώζον εαυτόν σωθήτο, λέει στους πολίτες το ανύπαρτο κράτος, τόσο για την κρίσιμη ώρα που θα τους χτυπήσει η φυσική καταστροφή, όσο και για την επόμενη μέρα. Αφού τους πέταξε τα ξεροκόμματα των αποζημιώσεων, η μόνη φορά που ασχολήθηκε ξανά η κυβέρνηση με τους βασανισμένους κατοίκους της Θεσσαλίας ήταν για να τους εκβιάσει να ψηφίσουν αγοραστό. Έχετε δυστυχώς έρθει σε εκείνο το πολύ δυσχερές σημείο να είναι ορατό, κύριε Μητσοτάκη, αυτό που σκέφτεστε σε κάθε καταστροφή. Είμαστε στο σημείο όπου το πάμε κι όπου βγει το έχετε μετατρέψει στο πάμε κι όσα φάμε. Από την πολύωρη συζήτηση δεν έλειψαν οι στιγμές έντασης και οι πολιτικοί διαξυφισμοί. Ήταν μάλλον αντιστρόφως ανάλογη η επιθετικότητά σας με την πορεία των ποσοστών του κόμματός σας στις δημοσκοπήσεις. Και αναρωτιέμαι εάν αυτή η ένταση είχε να κάνει με το γεγονός ότι οι παρόντες σήμερα στην συζήτηση ενός κόμματος που κόπτεται υποτίθεται για την κοινοβουλευτική τάξη και την συμμετοχή έτσι στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες με το ζόρι ήταν οι μισοί βουλευτές σας. Εσείς κινδυνεύετε να γίνετε κόμμα Black Friday, μείον 50% έτσι όπως αν συνεχίσετε έτσι. Καλύτερα να κάνετε κρύα αστεία για το Black Friday παρά να κάνετε εγκληματικές επιλογές για την καταστροφή της περιοχής μας, είτε είναι η Θεσσαλία, είτε είναι ο Εύρος, είτε είναι η Ρόδος. Καλύτερα να μείνετε στα κρύα αστεία. Αλλά καλό είναι να μην προσβάλλετε και την κοινοβουλευτική διαδικασία. Όταν δεν μπορείτε να απαντήσετε, αφήστε τους αστεϊσμούς. Δεσμεύομαι ότι αν αυτή ξεπερνά συνθήματα και είναι ρεαλιστική, τότε ναι, είμαι έτοιμος να ενσωματώσω οποιαδήποτε καλή ιδέα στο δικό μας σχέδιο. Κάποτε θα πρέπει να το καταλάβετε. Αυτό το πρόβλημα δεν έχει ούτε κόμμα, ούτε χρώμα.
οι ευθύνες για τη μήλυση των προβλημάτων έχουν και κόμμα και χρώμα και ονοματεπώνυμο, κύριε Μητσοτάκη. Διότι δεν είστε φρέσκος πρωθυπουργός. Τι υπάρχει στην πλημμυρική ζώνη δεξιά της Κήτης του Πηνιού, μέσα στην Κήτη? Ένα ολόκληρο, όχι πολυκατοικίες, ένα ολόκληρο τετράγωνο με μπουζουκτζίδικα, με μάντρες, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Θα πάμε να τα γκρεμίσουμε, ε? Θα πάμε να τα γκρεμίσουμε, γιατί έτσι πλημμύρισε η Γιάννουλη. Δεν λειτουργεί ακόμα. Λοιπόν, αλλά όταν θα πάμε να τα γκρεμίσουμε, σας θέλω μαζί, σας θέλω μπροστάρι εκεί. Εκεί μην υποδυσφυρίζετε αδιάφορα μετά. Μπορείτε να πάτε με την κυρία Λιακούλη, με τους βουλευτές της Θεσσαλίας της Νέας Δημοκρατίας και να πάτε να κάνετε αυτή τη μεγάλη παρέμβαση που ανακοινώσατε, να γκρεμίσετε ένα μπουζουξίδικο στις όχθες του Πηνιού. Σας προτρέπω να πάρετε και τον αρμόδιο υπουργό για να πει το Βασίλη Ρίχτο. Διότι αν αυτό είναι μεταρρύθμιση, τότε εδώ πέρα σήμερα δεν κάνουμε σοβαρή συζήτηση. Και αδιάβαστος, κύριε Μητσοτάκη. Μετά λέτε να μην είμαστε επιθετικοί. Ωραία. Θα χαμογελώ λοιπόν όταν θα λέω ότι είστε αδιάβαστος και όταν είστε καταστροφικός. Θα χαμογελώ. Αν σας βολεύει, να το κάνω και έτσι. Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια, ο Πρωθυπουργός και οι πολιτικοί αρχηγοί επεκτάθηκαν και σε άλλα θέματα, όπως τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το φορολογικό νομοσχέδιο, το δυστύχημα των Τεμπών και την επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Με μια αναφορά στη συμφωνία και χειρία στη Γάζα, ξεκίνησε την ομιλία του ο Πρωθυπουργός, προκαλώντας τα σχόλια του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελου, και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη. Να εκφράσω την ικανοποίησή μου για μια σοβαρή εξέλιξη και αναφέρομαι στην συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε στην Μέση Ανατολή για την απελευθέρωση μιας πρώτης ομάδος Ισραηλινών ομήρων, το οποίο συνδυάζεται βέβαια και με μια προσωρινή ανακοχή, μια προσωρινή παύση του πυρός, απολύτως απαραίτητη για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίζα της Γάζας. Πιστεύω ότι είναι δύο σημαντικά κρίσιμα βήματα. Ήταν κάτι το οποίο εξ αρχής επεδίωκε η ελληνική διπλωματία. Είναι πράγματι θετική αυτή η συμφωνία. Αλλά οφείλω να πω ότι είναι και υποκριτικό να αναφέρεται αυτό από τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος κρύφτηκε στα μετόπισθεν και όταν έγινε το ψήφισμα του ΟΗΕ για την ειρηνευτική εκεχηρία, δεν ακολούθησε την πρωτοβουλία της Γαλλίας, Ισπανίας και Πορτογαλίας και η χώρα μας απουσίαζε. Καταδικάσαμε όλη την τρομοκρατική αυτή οργάνωση που έδρασε με όρους Ισλαμικού κράτους. Αλλά σας βλέπω σιγά σιγά να άρχισε στη θέση μας, βλέποντας ότι η αντίδραση στο νόμιμο δικαίωμα του Ισραήλ για άμυνα είναι πέρα από αυτά που δικαιολογεί το διεθνές δίκαιο. Στην επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν αναφέρθηκαν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος και ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νίκης Δημήτρης Νατσιός. Κανένας διάλογος κατά την άποψή μας με την Τουρκία, όσο αυτή δεν συμπλέει με το διεθνές δίκαιο. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας οφείλει να ενεργοποιήσει το προβλεπόμενο κατά το Σύνταγμα βάσει του άρθρου 82 Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, προκειμένου να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη χάραξη μιας κοινά αποδεκτής εθνικής στρατηγικής πριν από την επικείμενη συνάντηση του κυρίου Πρωθυπουργού με τον κύριο Ερντογάν στις 7 Δεκεμβρίου. Για κρυφή φορολογική ατζέντα της κυβέρνησης έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτζούμπας ζήτησε απόσυρση του φορολογικού νομοσχεδίου. Εσείς λοιπόν σήμερα που έρχεστε και φαίνεται ένα φορολογικό νομοσχέδιο, προεκλογικά ενημερώσατε τον ελληνικό λαό για αυτό το νομοσχέδιο? Ποιος λοιπόν είχε κρυφή ατζέντα, εμείς ή εσείς? Σε όλες τις συνεντεύξεις που έδινα προεκλογικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες έλεγα το εξής. Θέλω και θα μειώσω το τέλος επιδιδεύματος υπό την προϋπόθεση ότι θα βελτιωθεί η φορολογική συμμόρφωση. Αυτά λέγαμε προεκλογικά, αυτά κάνουμε και τώρα. Χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι, δικηγόροι, μικροί έμποροι, επαγγελματίες στα ταξί, στις κατασκευές, απαιτούν την άμεση απόσυρση του φορολογικού νομοσχεδίου. Εμείς και από αυτό εδώ το βήμα, ξεκινώντας τη σημερινή παρέμβαση, εκφράζουμε τη στήριξή μας σε αυτές τις κινητοποιήσεις. Στο δυστύχημα των Τεμπών αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ζητώντας εξηγήσεις από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Χρήστο Τριαντόπουλο. Η απάντηση του κυρίου Αγοραστού ότι εσείς δώσατε εντολή να μπαζωθεί ο χώρος των Τεμπών είναι πραγματική
ή ψευδής. Απλώς να ενημερώσω το σώμα ότι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα όσο ανέφερε ο κύριος Βελόπουλος στην αρχή της τοποθέτησής του. Οι φράσεις αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα δεν είναι διάψευση. Ποια είναι τελικά η πραγματικότητα και γιατί δεν μηνύεται τον κύριο αγοραστό. Η σιωπή είναι ενοχή. Η ατιμωρησία είναι που διαιωνίζει το έγκλημα και οδηγεί στην επανάληψή του. Θα έρθετε στην Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη και θα έρθει ο αρμόδιος υπουργός σας, ο κύριος Καραμανλής. Και να περάσουμε τώρα στις ομιλίες των γενικών εισηγητών στη συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2024 στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής. Για προϋπολογισμό βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής έκανε λόγο ο Γενικός Εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας, ο οποίος έδωσε έμφαση στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Σε αυτό το τρίπτυχο, βιώσιμη ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή, δημοσιονομική ισορροπία εμπεδώνει την εμπιστοσύνη. Αυτή την έννοια που από πολύτιμο άειλο κεφάλαιο για την οικονομία μετουσιώνεται σε διαρκή ενδυνάμωση για την κοινωνία. Εμπιστοσύνη που αντικατοπτρίζεται στην ανάκτηση μετά από 13 ολόκληρα χρόνια της επενδυτικής βαθμίδας για την ελληνική οικονομία. Ο Γενικός Εισηγητής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Νίκος Παπάς, υποστήριξε ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης πολλαπλασιάζει τις ανισότητες και εστίασε την κριτική του στην αποχώρηση του δημοσίου από το μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών. Το ελληνικό δημόσιο θα απολέσει 40 δις έτσι κι αλλιώς από το μπες βιές στο μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών. Αυτό το ζήτημα, κυρίες και κύριοι, κυρίως της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, να ξέρετε ότι είναι τεραστίων διαστάσεων, πολλαπλάσια σημαντικότητας από τον προϋπολογισμό, ο οποίος αφορά μόνο την επόμενη χρήση. Τα 40 δις που φορτώνονται στο δημόσιο χρέος, ανεπιστρεπτή, και που θα μπορούσαν με άλλους χειρισμούς ενδεχομένως να είναι τα μισά, θα επηρεάσουν όλους τους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών. Ο προϋπολογισμός είναι κοινωνικά άδικος και αναπτυξιακά ανεπαρκής, τόνισε εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής ο Πάρης Κουκουλόπουλος. Ο προϋπολογισμός λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι κοινωνικά άδικος. Πρώτα απ' όλα, γιατί υποβάλλει σε ένα καθεστώς που η ακρίβεια πραγματικά σαρώνει και το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει βάλει 4-5 πρόστιμα, το μόνο που κάνει είναι την εξέτει. Αποφεύγεται να δώσετε διαρθρωτικές λύσεις, ιδιαίτερα σε χαμηλά εισοδήματα, γιατί συμπεριμπείς, όπως είπαμε, στην επιδοματική πολιτική. Είναι κοινωνικά άδικος, γιατί θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα για το ειδηλικό χρέος. Ελάχιστα πράγματα ή καθόλου κάνετε για όλους αυτούς που είναι εγκλωβισμένοι. Για σαθρό κυβερνητικό αφήγημα έκανε λόγο ο Γενικός Εισηγητής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Νίκος Καραθανασόπουλος. Το κυβερνητικό αφήγημα είναι σαθρό. Είτε αφορά την ανάπτυξη για όλους, το παράδειγμα του τουρισμού είναι αποκαλυπτικό, είτε ότι μέσω της επενδυτικής βαθμίδας θα αντιμετωπιστούν οι παθογένειες της ελληνικής οικονομίας, όπου επί της για να πετυχθεί η επενδυτική βαθμίδα και να έχουν φθηνό χρήμα επιχειρηματικοί όμιλοι, πρέπει να υπάρχει συνεχή αξιολόγηση από τους οίκους. Ο πληθωρισμός καταστρέφει την κοινωνία, τόνισε ο Γενικός Εισηγητής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βιλιάρδος, ο οποίος επιτέθηκε στη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης. Ο ΦΠΑ που επιβαρύνει τις ασθενέστερες εισοδηματικές τάξεις από 34,5% των συνολικών φορολογικών εισόδων το 2019 αυξάνεται στα 38,7% το 2024. Σημειώνοντας πως τα έσοδα από τη φορολογία ιδιωτών από 48% του φόρου εισοδήματος που ήταν το 2000 αυξήθηκαν στο 61%, αν ήταν τεράστια αύξηση, το 24%, ενώ των επιχειρήσεων από 44% έχουν μειωθεί στο 30,9% όπως θα καταθέσουμε στα πρακτικά. Αλήθεια, είναι αυτό φορολογική δικαιοσύνη? Για αδιαφάνεια κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Γιάννης Κόντης εκ μέρους του κόμματος Σπαρτιάτες, ενώ ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Πατριωτικού Κινήματος Νίκη Δημήτρη Νατσιός έκανε λόγο για αποσάθρωση του παραγωγικού ιστού της χώρας. Στο μετανάστευση και ασύλου θα δοθούν γύρω στα 500 εκατομμύρια ευρώ, 473 εκατομμύρια.
σε αντιστοιχεία με τα 418 που ήταν πέρσι. Και εκεί θα θέλαμε να ξέρουμε τελικά αυτά τα χρήματα πού πηγαίνουν. Έχουμε υπομειστεί εμείς σαν λαός να δίνουμε αυτά τα περίφημα πριν. Η δημόσια περιουσία του ελληνικού κράτους ξεπουλιέται μέσω του υπερταμείου και των θυγατρικών εταιριών με προκλητικά χαμηλά τιμήματα, ενώ οι εισπράξεις του ταμείου κυμαίνονται σε επίπεδα που δεν μπορούν ούτε κατά διάνοια να εξυπηρετήσουν την αποπληρωμή του εξωτερικού χρέους των 355 δις ευρώ. Τα έσοδα από την πάταξη της φοροδιαφυγής θα ενισχύσουν τις δαπάνες που θα αφορούν την άσκηση κοινωνικής πολιτικής, είπε ο Υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης χαρακτήρισαν τον κρατικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2024 ως προϋπολογισμό λιτότητας. Με αίσθημα ευθύνης, χωρίς να ωρεοποιούμε καταστάσεις, καταθέσαμε τον προϋπολογισμό για το 2024, είπε ο Υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Το 2023 ήταν μια χρονιά, το δεύτερο εξάμηνο, που η Ελλάδα απέκτησε την επενδυτική βαθμίδα κατ' εξακολούθηση από διαφορετικούς διεθνείς οίκους. Η Ελλάδα την ίδια χρονιά, θα επανέλθω στη συνέχεια, σημείωσε τον τρίτο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μείωσε την ανεργία ουσιαστικά στα προκρίσεως επίπεδα. Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι θα υπάρξουν μόνιμες φοροελαφρύνσεις σε συγκεκριμένες ομάδες πολιτών και ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να συνδυαστεί η δημοσιονομική σταθερότητα με την αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης και την κοινωνική πολιτική. Για την υγεία, όπως έχετε δει, θα υπάρξει μια αύξηση σημαντική της τάξης του 20% στις επιχορηγήσεις των νοσοκομείων. Είναι 481 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Και στην παιδεία θα υπάρξει επίσης μια αύξηση δαπανών της τάξης των 255 εκατομμυρίων ευρώ. Ο προϋπολογισμός του 2024 είναι ο πρώτος μετά από 13 έτη που καταρτίζεται με το αξιόχρεο της χώρας να έχει ανακτήσει την επενδυτική του βαθμίδα. Ένα επίτευγμα που οφείλεται πρωτίστως στη σκληρή προσπάθεια και στις θυσίες της ελληνικής κοινωνίας σε συνδυασμό με την συνετή και αποτελεσματική δημοσιονομική πολιτική των τελευταίων ετών. Για προϋπολογισμό ακρίβειας και ανεξέλεγκτου ιδιωτικού χρέους έκανε λόγο ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Γαβρίλος αναφέρθηκε και στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Αυτός είναι ο σκοπός σας. Να μπουν λουκέτα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της χώρας. Όχι να πατάξετε τη φοροδιαφυγή. Και αυτό τι θα κάνει? Ασφαλώς στον χώρο της οικονομίας θα δημιουργήσει και άλλα μεγάλα καρτέλ. Αντίστοιχα με αυτά των τροφίμων, των παρόχων ενέργειας. Για προεκλογικά ψέματα σε ό,τι αφορά τη μη επιβολή νέων φόρων, κατηγόρησε την κυβέρνηση ο ειδικός εισηγητής του ΠΑΣΟΚ. Το νέο σχέδιο του προϋπολογισμού σας δεν συνυπολογίζει μόνο αύξηση των εσόδων από τη φορολόγηση των αυξήσεων που μόλις δώσατε με μεγάλες τυμπανοκρουσίες, αλλά και 700 εκατομμύρια σε νέους φόρους από την διεύρυνση φορολογικής βάσης, συγκεκριμένα των ελεύθερων επαγγελματιών. Ελληνικοί λύσεις και σπαρτιάτες εστίασαν στον αυξημένο πληθωρισμό που συρρυκνώνει την αγοραστική δύναμη των οικοκυριών. Ο πληθωρισμός, ο οποίος, όπως είπαμε, ήρθε για να μείνει, δεν πρέπει να επηρεάσει την ιδιωτική κατανάλωση, η οποία θα πρέπει να παραμείνει σύμφωνα με το δικό σας προϋπολογισμό σε πολύ υψηλά επίπεδα, χωρίς δανεικά, χωρίς τις κάνουλες ανοιχτές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κίνδυνοι για τις προοπτικές του πληθωρισμού συνεχίζουν να εντείνονται, συνδεόμενοι κυρίως με υψηλότερες τιμές στην ενέργεια και τα είδη διατροφής. Ακόμη και η κυβέρνηση παραδέχεται ότι ο Έλληνας καταναλωτής δυσκολεύεται και θα δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις υψηλές τιμές σε τρόφιμα και ενέργεια. Επιπλέον στήριξη του πρωτογενού τομέα ζήτησε η Νίκη. Κίνητρα και χρηματοδότηση για την ίδρυση νέων συνεταιρισμών. Μείωση του αυξημένου κόστους παραγωγής. Ειδικά για την περιφέρεια Θεσσαλίας, προτείνουμε την υπαγωγή στο υπερχαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 6% για την αγορά αγροτικών μηχανημάτων και ζωοτροφών. Για
τουλάχιστον έτη από τους επαγγελματίες αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής. Για προϋπολογισμό λιτότητας, ο οποίος μειώνει τον ρυθμό ανάπτυξης της χώρας και επιβαρύνει μισθωτούς και συνταξιούχους, έκανε λόγο η πλεύση ελευθερίας. Κεντρικός στόχος του είναι η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος της τάξης του 2,1% του ΑΕΠ. Ένας στόχος που υπερβαίνει σημαντικά το πρωτογενές πλεόνασμα του 2023, που έχει πλέον τεθεί στο 1,1% του ΑΕΠ. Αυτό σημαίνει ότι η δημοσιονομική πολιτική που υιοθετεί η κυβέρνηση είναι περιοριστική όσον αφορά το εισόδημα των περισσότερων πολιτών. Μένουμε στο θέμα. Αναπτυξιακό και μεταρρυθμιστικό χαρακτηρίζει τον προϋπολογισμό το Οικονομικό Επιτελείο, υπογραμμίζοντας ότι είναι ο πρώτος ύστερα από 13 χρόνια που βρίσκει τη χώρα να έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα. Για φορομπηχτικό προϋπολογισμό και προϋπολογισμό ακρίβειας κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για προϋπολογισμό με αναπτυξιακό και μεταρρυθμιστικό αποτύπωμα, τον πρώτο μετά από 13 χρόνια που βρίσκει τη χώρα να έχει αποκτήσει την επενδυτική βαθμίδα και το περιεχόμενο του να έχει σαφές κοινωνικό πρόσημο, έκανε λόγο ο Υφυπουργός Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς. Η κυβέρνηση υλοποιεί με συνέπεια μία πολιτική για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και των μισθών, την ενίσχυση κοινωνικής συνοχής και τη μείωση των εσωτήτων, δίχως να παρεκκλίνει από τους στόχους της δημοσιονομικής σταθερότητας. Ο προϋπολογισμός στρέφεται στην εισαγωγή σημαντικών μεταρρυθμίσεων που θα οδηγήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, διασφαλίζοντας παράλληλα την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων. Για προϋπολογισμό της ακρίβειας που διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες και αποκαλύπτει τη λογική της κυβέρνησης για φτωχοποίηση των Ελλήνων, μίλησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο μέλλον επιφυλάσσεται στην ελληνική κοινωνία όταν φέρνετε έναν προϋπολογισμό της ακρίβειας, της περιστολής, των κρυφών φόρων με μειωμένες κοινωνικές δαπάνες. Ένα προϋπολογισμό που στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας νέος βραχίωνας σχεδίου Πισαρίδη με άρωμα Χάγεκ με τη βούλα του Φρίντμαν. Θέλω απλά να θυμίσω ότι οι συνταξιούχοι επί ΣΥΡΙΖΑ είδαν 17 διαφορετικές αρνητικές παρεμβάσεις στο εισόδημά τους. Επί Νέας Δημοκρατίας από το 2019 και μετά μόνο αυξήσεις έχουν δει. Με έμφαση στην ακρίβεια και στην έλλειψη σχεδίου αντιμετώπισης του πληθωρισμού ήταν η κριτική του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας τον προϋπολογισμό ως ένα κείμενο πολύ φιλόδοξο και γεμάτο αβεβαιότητες. Η ακρίβεια είναι ορατή και βάναυση για τα ελληνικά νοικοκυριά ήδη πριν τον πόλεμο και δεν φαίνεται μόνο στα καύσιμα και στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και στην αγροτική παραγωγή, στις μεταφορές, το εξαγωγικό εμπόριο, το μικρεμπόριο και αλυσιδωτά αυτό φτάνει μέχρι και την αγορά τροφίμων, άρα στο σπίτι του κάθε πολίτη. Για φορολογιστικό προϋπολογισμό έκανε λόγο το ΚΚΕ. Το κουστούμι του προϋπολογισμού 2024 είναι κομμένο και ραμμένο, πλήρως προσαρμοσμένο στα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Με στόχο την ανάδειξη της αλήθειας όσον αφορά στα αίτια του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, όπως δήλωσε ο πρόεδρός της, Δημήτρης Μαρκόπουλος, άρχισε τις εργασίες της η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Θα έχει δημόσιες συνεδριάσεις 3 φορές την εβδομάδα με ανακριτικές εξουσίες και θα εξετάσει σειρά μαρτύρων πριν φτάσει στο πόρισμά της. Με την εκλογή Προεδρίου και τη διευθέτηση διαδικαστικών θεμάτων έκανε πρεμιέρα η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τη διερεύνηση των αιτίων που οδήγησαν στο τραγικό πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών. Η διαφάνεια, η αμεροληψία και η μετριοπάθεια θα αποτελέσουν την πηξίδα μας ό,τι αφορά τις όλες διαδικασίες. Αυτή είναι η εγγύησή μας. Το Προεδρείο είναι μονοκομματικό και σε αυτό πρόεδρος εξελέγει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ στις θέσεις της Αντιπροέδρου αναδύθηκε η Κατερίνα Παπακώστα Παλιούρα και του γραμματέα ο Αναστάσιος Μπαρτζόκας, προερχόμενοι και οι δύο από την ίδια παράταξη. Η προέλευσή μας ως Προεδρείο από την πλειοψηφία δεν θα εμποδίσει τη θεσμική λειτουργία της Επιτροπής. Είναι δεδομένος ο σεβασμός μας στη διαδικασία και στον κανονισμό της Βουλής και προφανώς ο σεβασμός μας και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με τις προτάσεις του Προεδρείου που έγιναν δεχτές κατά πλειοψηφία, τα μέλη της Επιτροπής παρετούνται της αμοιβής για τη συμμετοχή τους στις εργασίες της. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής θα είναι 3 φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, πρωινές ώρες, ενώ τα πρακτικά της θα δίνονται στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ώστε να υπάρχει διαφάνεια και ενημέρωση της κοινής γνώμης. Η Εξεταστική Επιτροπή θα έχει ανακριτικές εξουσίες και αρμοδιότητες εισαγγελέως πλημελιωδικών και επομένως θα μπορεί να εξετάσει πρόσωπα ως μάρτυρες και να ζητήσει να προσκομιστούν σε αυτήν πάσης φύσεως έγγραφα που αφορούν στην υπόθεση.
Κατά την επόμενη συνεδρία της Επιτροπής, την 3η 28 Νοεμβρίου και 10 το πρωί, θα συζητηθεί ο κατάλογος των προσώπων που θα κληθούν να καταθέσουν ως μάρτυρες. Ο κατάλογος αυτός προφανώς θα είναι ανοιχτός, αλλά πρέπει να συζητήσουμε και τον τρόπο τον οποίο θα λειτουργήσουμε, δηλαδή πώς θα ξεκινήσουμε, γιατί είναι ένα χρονικό διάστημα αρκετό, είναι από το 97 μέχρι το 2023. Οπότε να δούμε αν θα χωριστεί και σε ενότητες. Εμείς προτείνουμε η επόμενη συνεδρίαση να είναι όσον αφορά τα αποδεικτικά μέσα. Δηλαδή, ποιους μάρτυρες προτείνουμε και για ποιο λόγο και τα έγγραφα τα οποία θέλουμε να ζητήσουμε. Έχουμε υποχρεώσει σε πολλές άλλες επιτροπές, έχουμε υποχρεώσει στην Ολομέλεια και άρα όλα αυτά πρέπει να συμπεριληφθούν στον προγραμματισμό. Αυτή η περίοδος μάλιστα είναι ιδιαίτερα βεβαρημένη. Φορολογικό νομοσχέδιο, προϋπολογισμός και άλλα πράγματα. Άρα χρειάζεται μια προσπάθεια διευκόλυνσης ουσιαστικά και των βουλευτών που συμμετέχουν σε εξεταστική να μπορούν να παρακολουθούν και τα υπόλοιπα θέματα τα οποία είναι ιδιαίτερα σοβαρά. Μέσα από τη μελέτη λοιπόν των εγγράφων αυτών, δικογραφίας, πραγματογνωμοσύνης που έχουν κατατεθεί, από εκεί και πέρα θα προτάξουμε τους μάρτυρες που ο καθένας θέλει, διότι διαφορετικά θα φτάσουμε να συντάξουμε ένα κατάλογο σύμφωνα με τα δημοσιεύματα και με ό,τι ο καθένας διάσπαρτα έχει στα χέρια του. Κάποια κόμματα έχουμε μικρή κοινοβουλευτική δύναμη. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να εκπροσωπούμαστε παντού. Αυτό να ληφθεί υπόψη, παρακαλώ πάρα πολύ. Και στην επόμενη συνεδρία θα συνεδρίσουμε. Αυτή η ιστορία, έτσι όπως πάει, θα κρατήσει μήνες και θα δώσουμε την εντύπωση στον κόσμο ότι στην ουσία γινόμαστε όλοι συνεργοί στο να καθυστερήσει να δοθεί λύση σε ένα θέμα το οποίο αναφέρεται και αφορά στην κοινή γνώμη και στο οποίο κρίνω ότι η Επιτροπή μας θα πρέπει να κινηθεί άμεσα, γρήγορα και αποτελεσματικά. Στα αξιοσημείωτα της πρώτης συνεδρίας, η κόντρα ανάμεσα στον πρόεδρο της Επιτροπής και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία μεταξύ άλλων έθεσε θέμα για την εκλογή του κυρίου Μαρκόπουλου, εξέφρασε την αντίρρησή της για το μονοκομματικό χαρακτήρα του Προεδρείου, έσπευσε να ζητήσει να κληθούν να καταθέσουν στην Επιτροπή ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρώην Υπουργός Μεταφορών Κώστας Καραμαλής, προεξοφλώντας μάλιστα ότι αν κάτι τέτοιο δεν συμβεί, θα σημαίνει προσπάθεια συσκότησης εκ μέρους της πλειοψηφίας. Είναι αυτονόητο ότι αυτή η Επιτροπή πρέπει να ξεκινήσει από τον κύριο Καραμαλή και από τον κύριο Μητσοτάκη. Οτιδήποτε άλλο θα είναι ξεκάθαρα ερμηνευόμενο ως προσπάθεια συσκότησης της υπόθεσης. Να ολοκληρώσουμε την τοποθέτησή σας, παρακαλώ. Αν σταματήσετε να με διακόπτετε, βεβαίως θα το κάνω. Και αν εσείς μείνετε στο θέμα, θα είναι μια πολύ πολύ καλή εξέλιξη. Το θέμα είναι ότι είναι έγκλημα και όχι ατύχημα και καταστροφή, όπως το χαρακτηρίσατε εσείς. Καταγράφετε. Α, είναι άποψή μου ότι είναι έγκλημα. Καταγράφετε η άποψή. Ότι είναι έγκλημα είναι άποψή μου. Αυτή είναι η θέση σας ως Προέδρου. Κυρία Κωνσταντοπούλου, παρακαλώ να ολοκληρώσουμε για το θέμα των διαδικασιών. Παρακαλώ να σταματήσετε με ένα σεβασμό να με και στους συναδέλφους σας και στο Προεδρείο. Νομίζω ότι έχετε αρκετά εκτεθεί. Αφήστε με να ολοκληρώσω χωρίς να με διακόπτετε. Το ίδιο, παρακαλώ. Εντάξει. Τις έντονες αντιρρήσεις της για την εκλογή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Μαρκόπουλου, στη θέση του Προέδρου της Εξεταστικής για τα Τέμπη, διατύπωσε από το Βήμα της Βουλής η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το γεγονός ότι εκλέξατε, προτείνατε και εκλέξατε Πρόεδρο της Επιτροπής, τον βουλευτή ο οποίος αρνήθηκε να πει ότι στα Τέμπη έγινε έγκλημα και χαρακτήρισε τα Τέμπη ατύχημα και καταστροφή, αυτόν εκλέξατε Πρόεδρο της Επιτροπής και αυτό σήμερα μου είπε, όταν του είπα είναι έγκλημα, μου απάντησε είναι άποψή σας. Αυτή λοιπόν είναι η λογική με την οποία πηγαίνετε σε αυτή την εξεταστική επιτροπή. Κανένας πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να έχει το προνόμιο της ευαισθησίας. Και όλοι οι αξιότιμοι, κυρία Πρόεδρε, θα κριθούμε. Θα κριθούμε στην Εξεταστική Επιτροπή. Και θα κριθούμε και ποιοι θέλουν να διακριβώσουν την αλήθεια και ποιοι ενδεχομένως θέλουν να κάνουν ένα επικοινωνιακό βήμα για να κερδίσουν μικροπολιτικά. Αδικείτε τον κύριο Μαρκόπουλο. Γιατί ο κύριος Μαρκόπουλος δεν παίρνει θέση, δεν πήρε θέση ότι δεν είναι έγκλημα. Σας έλεγε πείτε την άποψή σας. Προφανώς κάτι που ελέγχεται ποινικά και διενεργούνται ανακρίσεις έχει τις εγκληματικές ενέργειες που θα αποδοθούν. Άρα σε αυτό το κομμάτι θεωρώ ότι τον έχετε αδικήσει και σήμερα στην Επιτροπή. Όταν μιλούσατε, σας απαντούσε και σας έλεγε, επειδή δεν ήθελε ως Πρόεδρος να κάνει περαιτέρω διάλογο, πείτε την άποψή σας.
Η εγκληματική λοιπόν πτυχή εξετάζεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε με τη δικαιοσύνη. Εμείς εξετάζουμε όλο το πολιτικό σκέλος και βέβαια σε αυτό το πολιτικό σκέλος προφανώς αποδίδονται και ευθύνες. Κατά πλειοψηφία έγινε δεκτό το νομοσχέδιο που προβλέπει χωροταξικές και πολυδομικές ρυθμίσεις, διατάξεις για τους όρους δόμησης και την αξιοποίηση των πόρων του Πράσινου Ταμείου. Η κυβέρνηση υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι το νομοσχέδιο επιλύει σειρά θεμάτων για την υλοποίηση προγραμμάτων σχετικά με την ενεργειακή εξοικονόμηση. Ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης έκαναν λόγο για νομοθέτηση κατά παρέκκληση του χωροταξικού σχεδιασμού που συμβάλλουν στην απορρίθμιση του χωρικού σχεδιασμού. Τα data center δεν είναι ιδιαίτερα, δεν επιβαρύνουν ιδιαίτερα όπως άκουσα το περιβάλλον. Από τη φύση τους δεν έχουν καμία μορφή ρύπανσης μεγαλύτερη από ένα γραφείο. Να πω δύο λόγια για τα φωτοβολταϊκά. Άκουσα διάφορα παράλογα πράγματα για την φύτευση. Κοιτάξτε, η φύτευση θα τη δούμε, θα υπάρχει υπουργική απόφαση και θα συζητήσουμε πριν από την υπουργική με όλους τους φορείς. Για το ποιο ύψος πρέπει να είναι, σε ποια είδη, σε ποιες περιοχές, τι κάνουμε στα άγωνα κτλ. Θα είμαστε λογικοί σε όλα αυτά. Αλλά είναι εξασφάλιση και για το τοπικό, για το τοπίο τοπικά και για την ίδια την ανάπτυξη της βιομηχανίας να μειώσουμε την οπτική όχληση. Έχουμε ήδη δρομολογήσει 500 προσλήψεις δασολόγων και δασοπόνων, κάτι πρωτοφανές για την υπηρεσία η οποία έμεινε 20 χρόνια στεγνή, χωρίς καμία πρόσληψη. Αυτές οι προσλήψεις θα γίνουν στη μεγάλη τους πλειοψηφία στο πρώτο τετράμινο του 24. Η Σμύριδα δίδεται στο Δήμο, δίδεται με πρίκα για μια τετραετία τους σχετικούς πόρους. Οι άνθρωποι εκεί θα καλύψουν τις ανάγκες τους και θα δούμε αν χρειάζεται άλλη βοήθεια μέχρι να οριστικοποιηθεί το τι θα γίνει με αυτό το θέμα που είναι ουσιαστική ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τι φέρατε αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία νύχτα, κατά κυριολεξία, 12 και 7, για να συζητηθεί το πρωί της επόμενης μέρας. Ούτε στα μνημόνια δεν γινότανε τέτοια διαδικασία στραγγαλισμού της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Ποιος επενδυτής θα διαθέσει πολύ μεγάλους πόρους αν δεν είναι σίγουρος για το πότε και πώς θα συνδεθεί στο δίκτυο. Φέρνετε λοιπόν σήμερα στην Ολομέλεια ένα νομοσχέδιο που ακόμη μία φορά αποτελείται από προχειρότητες, αφού τροποποιούνται περισσότερα από 30 άρθρα που θεσμίστηκαν από το 2020 και μετά. Δυστυχώς λοιπόν για εμάς το παρόν νομοσχέδιο αποτυχάνει να απαντήσει στις σύγχρονες ανάγκες ενός ολοκληρωμένου, ενός βιώσιμου και ενός περιβαλλοντικά φιλικού πολυδομικού σχεδιασμού. Στο όνομα της περιβαλλοντικής αναβάθμισης επεκτείνεται τη δόμηση. Παραδίνεται ακόμα και κρατικές εκτάσεις εντείνοντας την εμπορευματοποίηση της γης. Με λίγα λόγια, στο όνομα της περιβαλλοντικής αναβάθμισης καταστρέφεται το περιβάλλον. Σε ό,τι αφορά τα κέντρα τα οποία είναι να εγκατασταθούν, εμείς θεωρούμε αυτά τα κέντρα δεδομένων ότι δεν χρειάζονται τόσα πολλά και ότι επιβαρύνουν αυτό που λέμε αποτύπωμα του περιβάλλοντος. Θα πρέπει για το έτος 2023 να γίνει άμεσα το άνοιγμα των ορυχείων Άξου από το Υπουργείο λόγω περιορισμένου χρόνου, όπως έγινε και το 2022, ώστε να μην απολεστούν τα δικαιώματα των σμυριδοριχτών. Αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο είναι συμπεριληπτικού χαρακτήρα, με την έννοια ότι συμπεριλαμβάνει πάρα πολλές διατάξεις που κάποιες από αυτές πιθανόν να λύνουν προβλήματα, σίγουρα θα λύνουν, κάποιες από αυτά τα άρθρα ξεμπλοκάρουν αυλεψίες, αποκαλυστούν αδικίες, αν και σε τέτοιου είδους νομοσχέδια δεν είναι ποτέ εύκολο να ανοιχνεύσεις
τις σκοπιμότητες και τις φωτογραφικές διατάξεις. Ενώ υπάρχει ένα ευρύτερο πλαίσιο εδώ και χρόνια για το πώς θα γίνει ο χωρικός σχεδιασμός με το νομοσχέδιο αυτό, γίνονται συγκεκριμένες παρεμβάσεις στη ροή αυτού του σχεδιασμού, μόνο και μόνο για να εξυπηρετηθούν κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα. Το νομοσχέδιο που έφερε προς ψήφιση η κυβέρνηση αποτελείται από ένα πλήθος αποσπασματικών διατάξεων. Το ανέφερε, νομίζω, πολύ αναλυτικά ο εισηγητής μας, ο Μανώλης Ξοδουλάκης, σε πολλές περιπτώσεις φωτογραφικών, το τονίζουμε αυτό, που συνιστούν παρεκκλήσεις από την υφιστάμενη νομοθεσία. Αυτό που πράτεται είναι η προώθηση επενδύσεων μεγάλου μεγέθους με διαδικασίες fast track, δηλαδή ολοταχώς. Επειδή η οικονομία είναι το παν, θέλω να σας πω ότι δυστυχώς με βάση την επικοινωνία, γιατί εκεί στηρίζεστε, ωραιοποιείτε τα πάντα. Τα πάντα. Και προσπαθείτε με επικοινωνία να περνάτε κάποια μηνύματα. Να παρακολουθήσουμε τώρα τις απόψεις και τις προτάσεις των εξοκοινοβουλευτικών φορέων για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τις απόψεις τους κλήθηκαν και κατέθεσαν φορείς σχετικά με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τους όρους δόμησης και κατασκευής και άλλες πολεοδομικές ρυθμίσεις. Ο Γιάννης Λαϊνάς, Senior Advisor του τομέα επιχειρηματικού περιβάλλοντος και ρυθμιστικής πολιτικής του ΣΕΒ, έβαλε θετικό πρόσημο στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου. Ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Γενικός Γραμματέας της Επιστημονικής Ένωσης Αιωλικής Ενέργειας, Σοκράτης Κωνσταντινίδης. Θα θέλαμε να σταθούμε πολύ συνοπτικά σε ρυθμίσεις τις οποίες αξιολογούμε με θετικό πρόσημο που ενισχύουν την ασφάλεια δικαίου των επενδύσεων. Μεταξύ άλλων, αναφερόμαστε στο νέο πλαίσιο χωροθέτησης και αδειοδότησης των data centers, στις αποσαφηνίσεις για την παραμονή βιομηχανικών δραστηριοτήτων στις θέσεις που έχουν νομίμως αδειοδοτηθεί, στην αντιμετώπιση των πολεοδομικών ζητημάτων των λιμενικών ζωνών, μέσω και της πρόβλεψης για θέσπιση ειδικού οικοδομικού κανονισμού για τα κτηριοδομικά θέματα των ζωνών, τα οποία ο σημερινός νέος οικοδομικός κανονισμός δεν αντιμετωπίζει. Θα σας εκθέσουμε εν συντομία τις απόψεις μας στο σχέδιο νόμου, που στο τμήμα που μας αφορά ως συνήθως κινείται σε θετική κατεύθυνση. Θα αναφερθώ κυρίως στις παρατάσεις για τις αναστολές και τις αναστολές προθεσμιών των άρθρων 60 έως 62. Καταρχάς, συμφωνούμε με τις προτινόμενες ρεαλιστικές παρατάσεις, όπως για παράδειγμα η κατασκευή νέου υποσταθμού, δυνατότητα υποβολής ετοιμάτων σε ΚΕΣΠΑ, ΠΕΣΠΑ κλπ. Έχουμε υποστηρίξει την εφαρμογή διαφόρων προθεσμιών με μια βασική όμως προϋπόθεση, να είναι στον έλεγχο των επενδυτών. Στους όρους δόμησης των data centers, ζητώντας να αυξηθεί ο συντελεστής όγκου, αναφέρθηκε ο πρώτος αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Δημήτρης Δημητρίου. Ο Γιάννης Χωματάς, ανώτατος διευθυντής ανάπτυξης υποδομών και διαχείρισης έργων του ΔΕΣΦΑ, αναφέρθηκε στην κατάργηση προεδρικού διατάγματος που επιβάλλει το φυσικό αέριο στις νέες κατασκευές. Θα σταθώ μόνο στην παρέκκληση της κατόγκων εκμετάλλευσης. Θέλω να θυμίσω ότι η κατόγκων εκμετάλλευση αφορά βασικά το ύψος και οι νέες τεχνολογίες οι οποίες έχουμε σήμερα στον τρόπο αποθήκευσης, στον τρόπο κατασκευής κάποιων κτηριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων απαιτούν συνήθως μεγαλύτερο ύψος από αυτό που προβλέπει ο ΓΟΚ. Απευθύνουμε και στον κύριο Υφυπουργό, ο οποίος ξέρει καλά τον ΝΟΚ, και θέλω να του θυμίσω ότι οι παρεκκλήσεις που δίνονται σε εμπορική και στις αποθήκες, ας πούμε, στην εκτός σχεδίου δόμηση, δίνονται μόνο με έγκριση του φορέα. Με την υιοθέτηση αυτής της διάταξης καταργείται η υποχρέωση εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στις νέες κατασκευές, στις νέες πολυκατοικίες, στις νέες κατοικίες, και σαν αποτέλεσμα αυτό μπορεί να δημιουργήσει την υποκατάσταση με φτηνότερες εγκαταστάσεις, όπως είναι εγκαταστάσεις των λεβίδων πετρελαίου. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα είναι ένα πισωγύρισμα το οποίο δεν θα βοηθήσει στην ενεργειακή μετάβαση. Παρ' όλα αυτά, συλλέξαμε πληροφορίες σχετικά με το τι έγινε το 2021 και το 2022 σε ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως στην Ολλανδία και την Ιταλία. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην Ευρώπη οι καταναλωτές επιλέγουν το φυσικό αέριο έναντι ηλεκτρικών αντλιών θερμότητας, κυρίως λόγω του χαμηλότερου κόστους και φυσικά και λόγω της γνώσης σχετικά με τη χρήση τους. Στους όρους δόμησης αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτώνων, Δημήτρης Ξινομιλάκης. Υπάρχουν κάποιες ειδικές αναφορές, όπως παραδείγματο χάρη, όπως ακούστηκε προηγουμένως και από τον κύριο Δημητρίου, στο συντελεστή δόμηση, που προφανώς είναι ένα, στο συντελεστή κατόγκο, που προφανώς είναι σημαντικό σημείο που θα πρέπει να προσεχθεί και να δοθεί κάποια περισσότερη
μεγαλύτερη ευχέρεια σε, σε αυτή την παράμετρο. Επίσης και στο ύψος θα έλεγα εγώ ότι ίσως και σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να δει κανείς κάτι ευνοϊκότερο ως προς τις κατασκευές αυτές. Την ημέρα εορτασμού της Εθνικής Αντίστασης γιόρτασε η Βουλή. Ας παρακολουθήσουμε τις αναφορές των κομμάτων. Επετειακή συνεδρίαση για την ημέρα εορτασμού της Εθνικής Αντίστασης πραγματοποιήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, στην οποία όλοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων έκαναν ειδική αναφορά. Είναι η επιτομή της Εθνικής Αντίστασης κατά τη διάρκεια της μαύρης, της σκοτεινής, της ζωφερής κατοχής που υπέστη ο ελληνικός λαός κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Παρ' όλα αυτά, παρά την φοβέρα, τον τρόμο, την πείνα, τις εκτελέσεις, την καταστροφή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου κατά τη διάρκεια της κατοχής, οι Έλληνες αντιστάθηκαν. Τιμούμε την εθνική μας αντίσταση ως ένα κορυφαίο κεφάλαιο της νεότερης ιστορίας του τόπου μας. Ένα κεφάλαιο για το οποίο είμαστε όλες και όλοι υπερήφανοι και νιώθουμε την υποχρέωση να θυμόμαστε και να τιμούμε. Είναι από εκείνα τα φωτεινά σημεία που έχει να παρουσιάσει η νεότερη ελληνική ιστορία. Η αντίσταση του λαού μας στα χρόνια της κατοχής υπήρξε καθολική. Υπήρξε εισάξια του 1821 και είναι ένα από τα δυναμικότερα εθνικά κινήματα αντίσταση στην Ευρώπη. Να εκφράσουμε το σεβασμό μας για τις θυσίες και τη χωρίς τέλος ανιδιοτελή προσφορά των αγωνιστών της αιαμικής αντίστασης, των μαχητών και μαχητριών του θρηλυκού Ελλάς. Η εθνική αντίσταση κατά της κατοχής των φασιστικών και ναζιστικών δυνάμεων έχει τεράστια σημασία για το έθνος μας. Ο λαός υλοποίησε στην πράξη το όχι στην υποδούλωση. Από την πρώτη στιγμή, σύσσωμο το ελληνικό έθνος οργανώνεται και συμμετέχει σε αντιδράσεις απέναντι στις κατοχικές δυνάμεις. Έχει μια σημασία το πώς τιμάμε τους αγώνες εκείνων οι οποίοι αντιστάθηκαν, θυσιάστηκαν, αναμετρήθηκαν με τις πιο τερατώδεις εξουσίες, αναστήθηκαν με φρόνημα και συνείδηση ανθρωπιστική. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη. Αυτή η γέφυρα του Γοργοποτάμου για τη μεγάλη υπόμνηση της καταδίκης του διχασμού, μια υπενθύμηση για την ανάγκη συνεχούς διδαχή στους νέους, στις νέες και στους νέους, στα νέα παιδιά, ότι μόνο παιδιά με ομόνοια και ενότητα μπορούμε να επαναλάβουμε ημέρες υπερηφάνειας, ημέρες υπερηφάνειας για κοινά κατορθώματα. Σε νέες μάχες για την πρόοδο, σε νέες μάχες ευημερίας, για κάθε πολίτη, σε διαρκείς μάχες για την ήττα του φασισμού και του ναζισμού, για την υπέρτατη μάχη για τη δημοκρατία και την ελευθερία. Δεν ξεχνάμε, όπως είπα και πριν, ότι μετά από αυτή τη μεγάλη ιστορική στιγμή συνεννόησης, ακολούθησαν μετά από πολύ λίγο καιρό ο εμφύλιος και μαύρες σελίδες που γράφτηκαν για τη χώρα μας. Στην Ολομέλεια ανακοίνωσε ο δεύτερος αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιώργος Γεωργαντάς, τις επιστολές αποχώρησης 9 βουλευτών από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με τις επιστολές, ανεξαρτητοποιούνται οι Χαρίτσης Αλέξανδρος, Μερόπη Τζούφη, Οσγκιούρ Φερχάρτ, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Θεανό Φωτίου, Σία Αναγνωστοπούλου, Έφη Αχτσιόγλου και Νάσος Ηλιόπουλος. Και να αλλάξουμε θέμα, κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Πρόνοιας της Δημοκρατίας της Ινδίας για συνεργασία στον τομέα της γεωργίας. Τέτοιες ενέργειες θωρακίζουν τις χώρες της Ευρώπης απέναντι στον επισιτιστικό κίνδυνο, τόνισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγενάκης. Η Ελλάδα θα γίνει η πύλη εισόδου της Ινδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τα γεωργικά προϊόντα μετά την κύρωση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Πρόνοιας της Δημοκρατίας της Ινδίας. Με τη συμφωνία αυτή και με τις δυνατότητες κατάρτισης και έρευνας που επίσης προβλέπονται για τις δύο χώρες, στόχος είναι να βρεθούμε ένα βήμα μπροστά από τις εξελίξεις, από τις προκλήσεις που διαμορφώνονται στο διεθνές στερέωμα. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να θωρακίσουμε τη χώρα από την κλιματική κρίση και να εξασφαλίσουμε την επισιτιστική ασφαλειά της.
Η συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας, μεταξύ άλλων, προβλέπει την ανταλλαγή τεχνικών πληροφοριών, επιστημονικών, ερευνητικών πληροφοριών, τεχνογνωσίας, καθώς και ανταλλαγή επισκέψεων, εμπειρογνωμόνων και συμβούλων. Η Ινδία είναι η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, με 2,1 τρισεκατομμύρια ευρώ. Αποτελεί τη μεγαλύτερη παραγωγό γάλακτος στον κόσμο και ως προϊόν διεθνώς και είναι δεύτερη στη θέση στα προϊόντα όπως το ρύζι, το σιτάρι και το βαμβάκι. Αλλαγή πλεύση στην αγροτική πολιτική ζήτησε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ήταν θετικός στη συνεργασία με την τεράστια καταναλωτική αγορά της Ινδίας, όπως είπε. Βάσει του Ινδικού νόμου, του σχετικού Ινδικού νόμου, κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει στον αρμόδιο οργανισμό της Ινδίας αίτηση για την καταχώρηση προϊόντων, ούτως ώστε να κυκλοφορήσουν στην αγορά της Ινδίας με γεωγραφική ένδειξη. Τα ελληνικά προϊόντα που έχουν καταχωρηθεί ως προϊόντα προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης είναι η μαστίχα χίου, παρθένα ελαιόλαδα της Ιτίας και της Καλαμάτας, ενώ αναμένεται και η ένταξη της ελιάς Καλαμάτας. Θετικό στο μνημόνιο συνεργασίας με μια χώρα με τόσο ταχύτατα αναπτυσσόμενη οικονομία ήταν το ΠΑΣΟΚ. Για την επίτευξη της ως άνω συνεργασίας, κρίνουμε ότι πρέπει να υπάρξει από μέρους μας ο κατάλληλος σχεδιασμός και προγραμματισμός για την κατηγορία των προϊόντων που στοχεύουμε για εξαγωγή, για τα οποία θα πρέπει να διαθέτουμε πλεόνασμα, δεδομένου ότι η Ινδία είναι μια πολύ μεγάλη αγορά και το εμπορικό μας ισοζύγιο είναι ελληματικό. Συμφωνία που δεν ωφελεί τα λαϊκά στρώματα, τη χαρακτήρισε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Στο νομοσχέδιο το οποίο συζητάμε και αφορά την επικύρωση μιας συμφωνίας ανάμεσα σε δύο καπιταλιστικά κράτη, την χώρα μας, την Ελλάδα και την Ινδία, που έχει ως στόχο την αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Την ενίσχυση του ελληνικού πρωτογενούς τομέα ζήτησε η ελληνική λύση. Αυτό το οποίο εμείς μας προβληματίζει είναι ο προϋπολογισμός πόσο θα επιβαρυνθεί, η επιλογή των ανθρώπων οι οποίοι θα στελεχώσουν, αν θέλετε, αυτές τις ομάδες εργασίας, αυτές τις επισκέψεις που θα γίνουν. Οι Σπαρτιάτες είπαν ότι αυτή η κύρωση συνεργασίας φέρνει ευκαιρίες για τη χώρα μας. Η Ινδία είναι μία από τις υπερδυνάμεις του κόσμου και ένας αγροτικός γίγαντας, αφού ο τομέας αυτός συμμετέχει κατά 15% περίπου στο ΑΕΠ, δηλαδή περίπου στα 450 δισεκατομμύρια ευρώ, μέγεθος δύο φορές το ΑΕΠ της χώρας μας. Την ανησυχία τους για την εισρωή μεταλλαγμένων προϊόντων στην αγορά της Ευρώπης εξέφρασαν Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας. Εμείς σαν χώρα, από ό,τι ακούστηκε από την ομιλία του, από όσα είπε ο Υπουργός, το θέλουμε ως να είμαστε η πύλη εισόδου απέναντι στην Ευρώπη. Αλλά πύλη εισόδου για ποιο θέμα? Για το θέμα να φέρουμε τη σποροπαραγωγή, τη γενετικά μεταλλαγμένη? Ο κίνδυνος εισαγωγής μεταλλαγμένων προϊόντων με βάση αυτή τη διμερή συμφωνία ελέγχεται από το ευρωπαϊκό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η αγροτική πολιτική της χώρας μας. Συνεχίζουμε παρόλα αυτά να εκφράζουμε κάποια ανησυχία, διότι διαβάζουμε ρεπορτάζ στον τύπο περί χαλάρωσης των κριτηρίων με τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει εισαγωγές μεταλλαγμένων προϊόντων στο μέλλον. Τα περιστατικά παιδικής κακοποίησης αυξάνονται ανησυχητικά. Μόνο στην Αττική σχηματίζεται μία δικογραφία κάθε δύο ημέρες. Με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών και κυρίως των παιδιών, η Βουλή των Ελλήνων και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διοργάνωσαν το δεύτερο πανελλήνιο διαγωνισμό μαθητικής δημιουργίας «Ηγέτες ακεραιότητας του αύριο» με θέμα «Όχι στη βία, ναι στη φιλία, κάνε μπλοκ στον εκφοβισμό». Τα χρώματα, οι ζωγραφιές, τα βίντεο έγιναν η φωνή των παιδιών που βίωσαν την κακοποίηση και εκείνων που αισθάνονται την απειλή στο σχολείο ή στο σπίτι. 2.000 μαθητές πήραν μέρος στον δεύτερο πανελλήνιο διαγωνισμό μαθητικής δημιουργίας «Ηγέτες ακεραιότητας του αύριο» με θέμα «Όχι στη βία, ναι στη φιλία, κάνε μπλοκ στον εκφοβισμό». Και όσοι διακρίθηκαν, βραβεύτηκαν σε ειδική τελετή που έγινε στο καπνεργοστάσιο. Μια πρωτοβουλία που στέλνει το μήνυμα της καταδίκης του σχολικού εκφοβισμού. Τι άλλο από καλή είδηση μπορεί να είναι η ευκαιρία που δίνεται στους μαθητές να εκφραστούν μέσα από μια δημιουργική δραστηριότητα, να εκφράσουν ιδέες, στάσεις, συναισθήματα με τρόπους που ίσως δεν θα μπορούσαν να εκφράσουν με λέξεις. Ο σχολικός εκφοβισμός δεν περιορίζεται στα γεωγραφικά όρια του σχολείου. Ο σχολικός εκφοβισμός και ο τρόπος για να πετύχει η καταπολέμησή του
είναι με δράσεις σαν τη σημερινή. Είναι με δράσεις, με πολιτικές που δείχνουν ότι είμαστε όλοι μαζί. Τα παιδιά, οι γονείς τους, οι εκπαιδευτικοί, αλλά και όλοι οι συνδετημόνες στις πράξεις αυτές, τις καθημερινές δράσεις ενός παιδιού. Στο διαγωνισμό που συνδιοργανώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας συμμετείχαν 176 σχολεία. Το 70% αυτών ήταν από την περιφέρεια. Γινόμαστε όλες και όλοι, το επαναλαμβάνω, η φωνή αυτού που ίσως να φοβάται να μιλήσει, να έχει κάποια στιγμή ένα δισταγμό. Και εκείνη τη στιγμή εμείς γινόμαστε, τι είμαστε, το μεγάλο, η μεγάλη ηχό, είμαστε το μικρόφωνο, είμαστε η φωνή η οποία θα ακούγεται πιο δυνατά. Μέσα από τη φωνή αυτών των παιδιών, των συμμαθητών και των συμμαθητριών τους, εκφράζονται όλα τα παιδιά που έχουν υποστεί ή υφίστανται τις συνέπειες της ενδοσχολικής βίας, ενδυναμώνονται και αισθάνονται ότι δεν είναι μόνα. Ανήκουν σε μια κοινότητα που δεν αδιαφορεί, αλλά έχει ανοιχτεί την αγκαλιά της και κυρίως την καρδιά της, να τα ακούσει και να τα προστατεύσει. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής κακοποίησης έγινε ειδική αναφορά και στην αρχή της συνεδρίασης της Ολομέλειας. Τα στοιχεία συγκλονίζουν καθώς υπάρχει μια αυξητική τάση παγκοσμίως. Το διαδίκτυο λειτουργεί ως παγίδα για πολλά παιδιά. Οι πλατφόρμες επικοινωνίας πλην μίας δεν ελέγχουν το υλικό που αναρτούν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία. Το 2021 έγιναν καταγγελίες από εταιρείες του διαδικτύου για 85 εκατομμύρια εικόνες και βίντεο με αυτό το περιεχόμενο. Τα θύματα σπανίως αποκαλύπτουν το περιστατικό. Ένα στα τρία παιδιά δεν μιλά για την κακοποίηση που βίωσε. Ο θήτης συνήθως είναι από το οικογενειακό περιβάλλον ή κάποιος που εμπιστεύεται το παιδί. Μία δικογραφία σχεδόν κάθε δύο μέρες. Στην Αττική, μόνο στην Αττική, για βιασμό και αποπλάνηση ανηλίκου. Αυτά είναι τα στοιχεία της Ελλάς και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης Τμήματος Ευάλων Προσώπων. Για το διάστημα, για το αρχικό διάστημα του 2023, οι καταγγελίες έχουν αυξηθεί κατά 33%. Η έλλειψη οδικής εκπαίδευσης, η κακή κατάσταση των δρόμων, η κακή σήμανση και η εγκληματική επιλογή των δικυκλιστών να μην φορούν κράνος είναι μεταξύ άλλων όλα εκείνα που πρέπει να αλλάξουν στην οδική συμπεριφορά των μοτοσυκλετιστών. Αυτό τονίστηκε κατά τη συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας, στην οποία κατέθεσαν την εμπειρία τους πολίτες που έπεσαν θύματα τροχαίων ατυχημάτων. Τέσσερις πολίτες οι οποίοι έπεσαν θύματα τροχαίων ατυχημάτων διηγήθηκαν στα μέλη της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας τις περιπέτειές τους και εξέφρασαν τις απόψεις τους για το τι πρέπει να αλλάξει στην οδήγηση μοτοσυκλετών. Πηγαίνοντας στη δουλειά μου το πρωί, ένα γιο ταχύ αυτοκίνητο παραβίασε το σήμα του stop, με αποτέλεσμα να υπάρξει σύγκρουση. Ήμουν τυχερός μέσα στην ατυχία μου. Δεν υπήρχαν ζωτικές βλάβες, αλλά ήταν αρκετές ώστε, όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, να με κρατήσουν 1,5 μήνα εκτός εργασίας. Κατά τη γνώμη μου, θα είχε αποσοβηθεί το δικό μου τροχαίο, δεν ξέρω και πόσα άλλα έχουν γίνει εκεί, αν υπήρχε ένας στρογγυλός κόμβος. Ένας αγρότης 73 χρονών από το αντίθετο ρεύμα αποφάσισε να στρίψει μπροστά μου στο ένα μέτρο για να πάει σε βενζινάδικο που είχα στα δεξιά μου. Αποτέλεσμα ήταν στο ένα μέτρο με 60 χιλιόμετρα, δεν προλαβαίνει κανείς να σταματήσει. Εγώ έσκασα πάνω του στην πόρτα του συνοδηγού. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος, ζήτησε από τον πρόεδρο της Επιτροπής να κληθεί και κάποιος από την οικογένεια του Ιάσου Αλαλαούνη, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο έξω από τη Βουλή. Δεν μας τιμά και είναι δείγμα υποκρισίας στη Βουλή να ξεχνάμε το θύμα τον Ιάσου Αλαλαούνη, να ξεχνάμε ένα τροχαίο που έγινε ακριβώς στην είσοδο της Βουλής από παράνομη πράξη, από πράξη η οποία δεν σεβάστηκε τον κώδικα δικής κυκλοφορίας από βουλευτικό αυτοκίνητο. Μην έχετε καμία αμφιβολία, δεν έχουμε κανέναν απολύτως λόγο να μην καλέσουμε αυτούς τους ανθρώπους, όπως θα καλέσουμε και φορείς και άλλες οικογένειες θυμάτων. Η ελλιπής ή ανύπαρτη εκπαίδευση οδήγησης, η κακή ποιότητα των δρόμων και οι λαθασμένες σημάνσεις, η χρήση κινητού την ώρα της οδήγησης αλλά και η εγκληματική επιλογή πολλών μοτοσυκλετιστών να μην φορούν κράνος αναφέρθηκαν ως αιτίες που οδηγούν σε τροχαία ατυχήματα, με όλους να συμφωνούν πως πρέπει να υπάρξει καλλιέργεια οδικής κουλτούρας και παιδείας από τις μικρές ηλικίες με ειδικά μαθήματα στα σχολεία. Δυστυχώς, σεβασμός δεν υπάρχει πουθενά, το βλέπουμε. Όχι μόνο στη μοτοσυκλέτα, δεν σέβεται κανένας κανέναν. Μπορεί να παρκάρει όπου θέλει, να στρίψει όπου θέλει, δεν χρησιμοποιούν φλας,
Δυστυχώς βλέπουμε στην Ελλάδα ότι οι μοτοσυκλετιστές το 80% δεν φοράνε κράνος. Κάποια στιγμή να ασχοληθούμε με μια επιδότηση κράνους. Το οποίο το σκέφτομαι για πάρα πολλά χρόνια στο οδηγός μηχανής, ότι δεν πωλείται αυτοκίνητο χωρίς ζώνη ασφαλείας. Γιατί πωλούνται μηχανές χωρίς κράνος? Να δοθεί μια μικρή επιδότηση από το κράτος, επιδότηση κράνους, που μετά δεν έχει καμία απολύτως δικαιολογία ο μοτοσυκλετιστής να μην το φοράει. Να υπάρξουν πολύ αυστηρά πρόστιμα, αφαίρεση διπλώματος, αν δεν φοράει το κράνος το οποίο έχει επιδοτηθεί από το κράτος και το δίνει με τη μηχανή του. Η εφαρμογή των τεχνολογιών δέσμευσης, αποθήκευσης και επανακρισιμοποίησης του διοξιδίου του άνθρακα, με βάση τη μελέτη του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αποτέλεσε το αντικείμενο της συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Η μελέτη του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης για την αξιοποίηση του διοξιδίου του άνθρακα στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης, με τους επιστήμονες να αναδεικνύουν την περιβαλλοντική αλλά και την αναπτυξιακή διάσταση της χρήσης των νέων τεχνολογιών για την παραγωγή καθαρών καυσίμων. Κατά τη διάρκεια αυτής της μελέτης εντοπίστηκε η ανάγκη για τη διατήρηση τουλάχιστον μέρους της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη και μετά το 2028 για λόγους ενεργειακής ασφάλειας. Η μελέτη περιλαμβάνει και αναλύει λεπτομερώς τις εφαρμογές του CCUS στη βιομηχανία, προτείνοντας 5 περιοχές για τη δημιουργία εισάριθμων hubs, δηλαδή κέντρων όπου θα μπορούν να συγκεντρώνονται οι εκπομπές, να αποθηκεύονται και με κατάλληλη διαδικασία να μεταφέρονται σε περιοχές όπου θα γίνεται η δέσμευση. Οι περιοχές αυτές περιλαμβάνουν τον άξονα Σπρόπυργο Ελευσίνα Κόρινθο, το ένα hub, το Βόλο, τη Θεσσαλονίκη, την Αλεξανδρούπολη και τον Πρίνο. Όλες τις περιοχές που προαναφέρατε με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνο και αισιόδοξο ότι τουλάχιστον μία εξ αυτών θα μπορούσε κάλλιστα να είναι στην Ελλάδα, όπου λειτουργούμε, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, συμπληρωματικά επιμένω, ως μια ηλεκτρική σκούπα των CO2 emitters. Είμαστε δηλαδή ένα σφουγγάρι που τραβάει μέρος των εκκλήσεων του διοξιδίου του άνθρακα από τη βιομηχανία. Και παράγουμε επιτόπου κάτι το οποίο είναι είτε αξιοποιήσιμο περαιτέρω, δευτερογενώς περαιτέρω, είτε μπορεί κάλλιστα να εξαχθεί αμέσως. Χρειάζεται να κάνουμε και περαιτέρω εμβάθυνση στις τεχνολογίες CCU, δηλαδή της επαναχρησιμοποίησης του διοξιδίου, που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την παραγωγή συνθετικών καυσίμων, ενεργειακές εταιρείες όπως η ΔΕΠΑ και οι υπόλοιπες. Τα συνθετικά καύσιμα, παρόλο που θεωρούνται προς το παρόν τεχνολογίες υπό ανάπτυξη, κυρίως ως προς το σκέλος της ενεργειακής κατανάλωσης και του κόστους τους, όπως αναφέρει και το τελευταίο σχέδιο του ΕΣΕΚ, αποτελούν πολύ σημαντική προοπτική. Εδώ ανοίγεται ένα πεδίο τριπλό, το οποίο αφορά το εμπορικό προϊόν της συλλογής, της δέσμευσης δηλαδή, το εμπορικό προϊόν της μεταφοράς και το εμπορικό προϊόν της αποθήκευσης και εν τέλει και της επαναχρησιμοποίησης, είτε προς την κατεύθυνση της ενέργειας, της παραγωγής ενέργειας, είτε τελικά και προς την κατεύθυνση της βιοτεχνολογίας. Απόλυτης προτεραιότητας πρόβλημα χαρακτήρισε το δημογραφικό της χώρας η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη, ενημερώνοντας τα μέλη της Επιτροπής Περιφερειών που συνεδρίασαν με θέμα το δημογραφικό από την σκοπιά της ελληνικής περιφέρειας. Το δημογραφικό από τη σκοπιά της ελληνικής περιφέρειας ήταν το θέμα που απασχόλησε τα μέλη της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής, όπου έλαβαν ενημέρωση από την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη. Το δημογραφικό δεν μπορεί να είναι ένα πεδίο, πιστεύω, αντεκλήσεων χωρίς λόγο. Μπορεί να είναι μόνο ένα πεδίο συγκλήσεων και σίγουρα δεν είναι και ένα πεδίο που ξαφνικά ανακαλύψαμε. Είναι ένα πεδίο το οποίο προφανώς και λόγω της πρωτοβουλίας του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να ορίσει, να θέσει μια επιτροπή, συγκεκριμένα μια γενική γραμματεία η οποία έχει ως διακριτό κομμάτι αρμοδιότητα στη δημογραφική πολιτική, έφερε και πάλι στην επικαιρότητα ξανά και βέβαια ένα υπουργείο, ένα νέο υπουργείο, νεοσύστατο, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο θα έχει την ευθύνη μαζί με καλούς συνεργάτες, πολλούς συμμάχους θεωρούμε, πολλές και πολλούς συμμάχους, να παραδώσει, όπως είπαμε, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης.
Η Αλεξάνδρα Τραγάκη, καθηγήτρια οικονομικής δημογραφίας στο Χαρακόπιο Πανεπιστήμιο, τόνισε πως ο πληθυσμός της χώρας μειώνεται, γερνάει και οι γεννήσεις είναι σήμερα σχεδόν οι μισές από τους θανάτους. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Νήσων και Πολιτικής Συνοχής της ΚΕΔΕ, δήμαρχος Κυθήρων και Αντικυθήρων, Ευστράτιος Χαρχαλάκης, εξήγησε ότι δεν μιλάμε για ένα ζήτημα μόνο ελληνικό, μιλάμε για ένα ζήτημα πανευρωπαϊκό, και μετέφερε την εμπειρία του από την Επιτροπή Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου μαζί με 23 δήμους εκπροσωπεί τη χώρα. Ο Δόκτωρ Αθανάσιος Εξαδάχτυλος, πρόεδρος του Πανελλήνου Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, σημείωσε πως όλα τα στοιχεία είναι απολύτως λιβερά. Επεσήμανε ότι τα στοιχεία αυτά αφορούν λίγο πολύ όλο τον δυτικό κόσμο, ενώ αντίθετα με στοιχεία άλλα σε πληθυσμό στον πλανήτη που βρίσκονται εκτός του δυτικού κόσμου πρέπει να μελετηθούν με βάση τα πολιτισμικά, θρησκευτικά, βιωτικού επίπεδου, απασχόληση, στοιχεία και ιστορίας. Για το μείζον πρόβλημα του δημογραφικού, που αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης, μίλησαν επίσης ο Δημήτρης Κοντός, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Τέκνα Ελλάδος, όπου ανέφερε ότι το ζήτημα του δημογραφικού είναι πολύ σημαντικό. Χρειάζεται να γίνουν πολύ συγκεκριμένα βήματα να επικοινωνηθούν στην ελληνική κοινωνία και στους νέους και στους μεγαλύτερους, ξεκινώντας από την εκπαίδευση. Η Δήμητρα Ινές Αγγέλη, Γενική Γραμματέας της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, ανέφερε πως θα πρέπει να είναι μια πολυστοχευμένη, παράλληλα με απόδοση πολιτική, ένα εθνικό σχέδιο δράσης για την οικογένεια. Έχουμε τους αριθμούς που μας δίνουν τα στατιστικά στοιχεία, έχουμε τις δημογραφικές θεωρίες, έχουμε πολύ καλή αφετηρία πολιτικών. Την ερχόμενη Δευτέρα θα γίνει επετειακή αναφορά για τη Διεθνή ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Την 5η 30 του μηνός θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης που κυρώνει τη συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου για τη συνεργασία στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Ενώ θα ψηφιστεί και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για τα δάνεια, τη διαφάνεια, την προστασία των ευάλωτων και την επανεισαγωγή του προγράμματος Ηρακλής. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε μία ακόμη ανασκόπηση από την τηλεόραση της Βουλής των Ελλήνων. Ήταν η εκπομπή Βουλή επί 7. Καλό σας μεσημέρι.